Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει τώρα, κυρία Κτενά, ότι στο χθεσινό καλάθι του Πρωθυπουργού υπήρξαν παροχές μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό εσείς πού το βασίζετε? Ναι, αυτό που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό ήταν μια εξειδίκευση του πώς η καταστροφή μπορεί να αξιοποιηθεί σαν ευκαιρία και σαν άλοθη για επιτάχυνση πολιτικών αντιλαϊκών που έχουν ήδη προσχεδιαστεί και εν πολλής εξαγγελθεί και προεκλογικά και τα είχαμε επισημάνει τότε. Και εξηγώ. Ακούσαμε για νέους φόρους και χαράτσια και νέα βάρη στο λαό, είτε αυτά έρχονται με την επιδρομή που σχεδιάζεται για τους αυτοαπασχολούμενους τώρα, είτε έρχονται μέσα από την κατάργηση των διαφόρων επιδομάτων, των market pass και αυτά. Για τη φοροδιαφυγή, αυτά, δηλαδή, εσείς διαφωνείτε να ληφθούν μέτρα? Δεν πατάσει τη μεγάλη φοροδιαφυγή και τη μεγάλη κυρίως φοροαπαλλαγή. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι οι τεράστιες φοροαπαλλαγές, οι νόμιμοι δηλαδή φοροδιαφυγή, και όχι το να κυνηγάει τους μικρομεσαίους, γιατί μέσα από το μηχανισμό αυτόν θα ενταθεί αργότερα η φορολογία τους. Σε πρώτη φάση γίνεται αυτό, στην επόμενη φάση θα είναι η αύξηση της φορολογίας. Το ξεπάγωμα των τριετιών είναι κακό μέτρο? Το ξεπάγωμα των τριετιών φυσικά και δεν είναι κακό μέτρο. Βέβαια να πούμε ότι είναι υποκριτικό μέτρο. Υπολείπεται πάρα πολύ των περιστάσεων, είναι πάρα πολύ και είναι κοροϊδία. Είναι πραγματικά στάρτη στα μάτια των εργαζομένων. Αφενός γιατί δεν περιλαμβάνει την περίοδο από το 12 και μετά που πάγωσαν. Το έχουμε επισημάνει και εμείς αυτό και περιμένουμε να δούμε εξειδίκευση, μπας και αλλάξει αυτό. Ωραία, να περιμένουμε. Όχι, το λέμε δημοσίως. Αφετέρου, είναι κοροϊδία, γιατί υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι πρέπει να πέσει η ενεργία κάτω από το 10%. Την ίδια στιγμή φέρνει στη Βουλή αυτή τη βδομάδα ένα εργασιακό νομοσχέδιο που αυξάνει το χρόνο εργασίας στις 13 ώρες. Δηλαδή, από τη μία λέει και κάνει, καταργεί και το πενθήμερο, νομιμοποιεί δηλαδή την κατάργηση του εξαήμερου. Ναι, επιτρέποντας εξαήμερη, θεσμοθετώντας την εξαήμερη εργασία. Τι λέει ουσιαστικά? Λέει ότι δεν φτάνει ένας άνθρωπος να δουλεύει 8 ώρες σήμερα για να ζήσει, άρα ας δουλεύει 13, ο ίδιος άνθρωπος, και την ίδια στιγμή, που σημαίνει ότι υπάρχουν ανάγκες για περισσότερη εργασία, αλλά αυτές οι ανάγκες δεν καλυφθούν από άλλο προσωπικό, από ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. Άρα πώς αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε ξεπάγωμα των τριετιών, και ακόμα και αυτό να γίνει, θα γίνει βέβαια μετά το 27. Ο αγώνας για αποζημιώσεις των πληρωμοπαθών και των πυρόπληκτων στο ύψος των αναγκών, ο αγώνας για αποκατάσταση των υποδομών και αναβάθμισή τους για να αποφύγουμε χειρότερα φαινόμενα στο μέλλον, για ουσιαστική ανακούφιση από την ακρίβεια, και τα μέτρα για την εσχροκέρεια θα με επιτρέψετε ένα κοροϊδία, γιατί ένα παράδειγμα μόνο, το πλαφόν στο νερό μπήκε πολύ αργά και ήταν πλαφόν αντί να είναι δωρεάν προς τους πλημμυροπαθείς. Άρα λοιπόν, μια πολιτική που θα δίνει αποζημιώσεις στο ύψος των αναγκών, θα αποκαθιστά υποδομές, θα ανακουφίζει από την ακρίβεια, θα ανακουφίζει από τα φορολογικά βάρη. Μάλιστα. Σήμερα είναι αγώνας ζωής. Λοιπόν. Και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός αν δεν περιμένουμε είναι σε σύγκρουση και με την Ευρωπαϊκή. Πώς θα αντιδράσετε όταν θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.